Είστε συντονισμένοι στο Bull MP Radio Show. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στο Live Radio. Ακούτε το Bull MP Radio Show με τον Mike Βουλέπη και έχουμε μαζί μας τους Destiny Heroes. Άλλη μια φορά, έτσι, στο κραδιές, φωνές και τα λοιπά. Λοιπόν, μια νέα πάντα, όπως είπα, μια νέα αγγλόφωνη πάντα, η οποία έχει βγάλει ένα καινούργιο άλμπουμ το οποίο μιλάει κάτι για τέρατα. Για τέρατα, ουσιαστικά που έχουμε γίνει όλοι άνθρωποι σε μια κοινωνία που ζούμε τεράτων, όπου ο καθένας κοιτάει την πάρκα του, κοιτάει να φάει τον άλλον. Μάλιστα. Για να επιζήσει ο ίδιος. Επίκαιρο, μας λέει ο Γιώργος, που είναι και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος. Ήθελα και όπως στο σημείο αυτό να μας συστήσει λίγο για τα μέλη του συγκροτήματος, γιατί δεν έχει περίπτωση, θα τα ξεχάσω. Είπαμε πριν να τα σημειώσω κάπου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Γιάννης, μείνω ντράμερ. Γεια σου, Γιάννη. Με το κόκκινο είναι ο Ορφέας, είναι ο lead guitar. Καλησπέρα, Ορφέα. Και ο δίπλα με την μπλε κιθάρα είναι ο Γιώργος, ο κιθαρίστας. Και πιο δίπλα, ο Άλεξ, ο μπασίστας μας. Hello. Γεια σου, Άλεξ. Με τα χρώματα θα σας φωνάζω, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο μπλε, ο κόκκινο, ο μαύρο. Ο μπλε, ο κόκκινο, ο μαύρο και ο καφέ. Λοιπόν, Destiny Heroes, τι σημαίνει. Οι ήρωες είσαστε, τι, υπερήρωες, μυστικοί ήρωες. Όχι, εμείς θέλαμε ουσιαστικά να βρούμε έναν τίτλο με τον οποίο θα μπορούσε να ταυτιστεί, μάλλον να ταυτιστεί όλος ο κόσμος. Γιατί είναι όλοι οι ήρωες από τη στιγμή που περνάνε και περνάμε τόσα πράγματα στην καθημερινότητά μας και επιζούμε κάθε μέρα, γι' αυτό ακριβώς είμαστε ήρωες. Και αυτά τα πράγματα τα φέρνει το πεπρωμένο. Το ονομάζουμε έτσι μια γενική κατηγορία, γι' αυτό βγήκε το όνομα Destiny Heroes. Άρα εκπαιδεύεστε την καθημερινότητα και τις εμπειρίες του καθενός και όλο αυτό το μεταφέρετε σε μουσική, σε ενότητα. Ακριβώς, όλο αυτό το βγάζουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, μέσα από την τέχνη, μέσα από τη δημιουργία. Είστε μια παρέα από παλιά ή τώρα τελευταία έτσι γίνατε ομάδα, μπάντα και φτιάχνετε κομμάτι. Παρέα από παλιά δεν είμαστε τουλάχιστον με όλα τα παιδιά. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πιο παλιά, με τον Άλεξ αρκετό καιρό. Ο Ορφέας και ο Γιάννης είναι τα πιο νέα μέλη. Ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς η μπάντα, δεν ξεκίνησε ως μπάντα, ξεκίνησε ως ένα μουσικό project το οποίο άρχισα εγώ μαζί με τον Ηλία τον Κικάκη. Και όταν αυτό το project πήρε μία μορφή, άρχισε να έχει ένα δικό του ήχο για να μην είναι κάτι το οποίο θα θύμιζε ή θα ήταν μία αντιγραφή, τότε αποφάσισα να το πάρω και να το στήσω, να το κάνω μία μπάντα. Και από τότε ήταν που βρήκα και τον Άλεξ στην αρχή. Και σιγά σιγά ήταν και τα υπόλοιπα μέλη. Άρα δέσατε, γίνατε η Destiny Heroes, ήταν το αρχικό όνομα της μπάντας ή... Ήμασταν ανάμεσα σε δύο, στο Brainade και στο Destiny Heroes. Το Brainade ήταν ένα συνδυασμό στις λέξεις Brain και Grenade. Και επειδή μας άρεσαν και τα δύο, κάναμε ουσιαστικά ένα γκάλο, ρωτήσαμε κόσμο. Και όσο σα βγείτε πιο ωραίο, σα έρθει καλύτερα και μα πάντα στην γύρω σα, οπότε έχει κρατήσει ένα. Καταλήξατε σε αυτό. Πού είναι το show με τον Mike Williams στο Live Radio, μαζί με του Destiny Heroes και στο Adapt Live εκπέμπουμε, είμαστε εδώ. Όσοι θέλετε, βέβαια, μέχρι και τι 9.30 σήμερα θα είναι πιο κόμπατη η εκπομπή. 9 με 9.30 θα έχουμε ένα δυνατό unplugged από του Destiny Heroes. Σα περιμένουμε να έρθετε εδώ και να παρακολουθήσετε από κοντά και την εκπομπή και το unplugged το οποίο ετοιμάζουν τα παιδιά. Έχουμε, να πω ότι έχουμε φέρει και CD μαζί μα, τα οποία όποιο θέλει μπορεί να έρθει να τα πάρει πριν την επίσημη κυκλοφορία, που τα δίνουμε πολύ πιο φθηνά για να είναι πιο προσιτές τιμές. Γιατί καλό ή κακό τα μαγαζιά έχουν και μια ταρήφα, να το πούμε έτσι. Τώρα, μια και είπε για CD. Τη διαχείριση αυτή την κάνετε μόνοι σας. Πώς ακριβώς φτάσατε στη διαδικασία του CD, γιατί από τη σκέψη ότι κάνουμε μπάντα μέχρι τη σκέψη ότι κυκλοφορούμε CD, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Σίγουρα ήθελε πολύ ψάξιμο και πολύ τρέξιμο, γιατί δεν είναι εύκολο να μπει στη διαδικασία να πεις ότι κάνω ένα CD. Το πρώτο και κυριότερο είναι να συμφωνούν όλοι ότι είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι να βρεις έναν καλό παραγωγό, ο οποίος θα μπορεί σε συνεννόηση με εσένα να υλοποιήσει τις ιδέες σου και να βγάλει ένα αποτέλεσμα που θα είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς, αλλά θα πιστεύουμε ότι θα αρέσει και στον κόσμο. Έτσι, ουσιαστικά ρωτώντας από εδώ, ρωτώντας από εκεί, βρήκαμε τον Μπάμπη, τον Κατσιόνι της Φάρμη, και όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά συνεργαστικά μαζί του ήμασταν στο στούντιο του και γράφαμε το CD. Το ύφος, ποιο είναι το ύφος του αλμπουμ ή των κομματιών σας. Θα ακούσουμε τα πολλά κομμάτια και σε πρώτη μετάδοση. Το ύφος, σαν μια γενική ορολογία μπορούμε να πούμε ότι είναι το alternative rock
με punk επιρροές. Αυτό που βγήκε στην πορεία, και στην πορεία εννοώ όχι μόνο κατά τη διάρκεια του CD, αλλά και από τότε που αυτό το μουσικό project άρχισε να έχει άτομα και να είναι μια μπάντα, ο καθένας άρχισε να βάζει κάτι δικό του. Οπότε αυτό που ήρθε προγενέστερα ήταν ότι καταφέραμε με κάποιο τρόπο και συνδυάσαμε το αμερικάνικο ροκ με κάποια στοιχεία του βρετανικού ροκ. Και αυτό που μας βγήκε στη διαδικασία του το να κάναμε το CD είναι ότι βγήκαν κάποια κομμάτια πιο σκοτεινά ίσως από ό,τι περιμέναμε, αλλά με την καλή έννοια, δηλαδή μας άρεσε αυτό που βγήκε. Πολύ ωραία. Τα μουσικά σε κόσμο είναι κοινά σε όλους ή ο καθένας έχει έτσι διαφορετικά? Νομίζω είχαμε απλά ένα κοινό ορόσημο στο ότι θέλουμε να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα το καθενός είναι διαφορετικά και πιστεύω αυτό είναι που κάνει και πιο μοναδική μια μπάντα και τη δημιουργία της, γιατί ο καθένας έχει κάτι δικό του να βάλει. Αλλιώς θα γινόταν μια αντιγραφή. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε τώρα το τέλος προς εσένα, να μάθουμε ποια είναι τα μουσικά ακούσματα. Λοιπόν, ο καφές. Ο Άλεξ. Άλεξ, εσύ από μουσική άκουγες, ακούς... Βρετανικό ροκ πάντα. Βρετανικό ροκ. Αγαπημένες μπάντες. Radiohead, Muse, Smiths, τέτοιες. Πέσαμε μέσα. Είχαμε με Muse που βάλετε. Ωραία. Έκανε πάρτι. Το καλύψαμε τον Άλεξ. Ήσουν Άλεξ από την αρχή στην μπάντα ή από τα τελευταία μέλη που είπε ο Γιώργος? Ήμουν από την αρχή. Ήσουν από την αρχή. Ωραία. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος υποφέρεται? Όχι. Ωραία. Άρα για να παραμένεις πάντως μέχρι τώρα σημαίνει ότι μια χαρά. Ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Είναι σκοτεινός τύπος από ό,τι είπε, οπότε είσαι πιο λαβερός λίγο έτσι με τα νιούς και με ρέντια και τα λοιπά. Όχι, μάλλον εγώ είμαι πιο σκοτεινός. Ναι. Τα φαινόμενα πατούν τελικά, ε. Πάμε στο πλε. Στο Γιώργο. Χαίρετε. Γεια σου Γιώργο. Τα δικά σου μουσικά ακούσματα? Εμένα μου αρέσουν πιο progressive ακούσματα, ας πούμε, σαν Pink Floyd, ας πούμε. Mm-hmm. Πιο classic, εσύ. Πιο classic. Τώρα, αν ακούσω κάτι πιο καινούριο, όπως System of a Down κλπ. Μάλιστα. Από τα μέλη που μπήκαν από την αρχή ή από τα μέλη που προσέχετε στο τέλος? Στο τέλος είμαι περίπου 7 μήνες στην πάντα. Η εμπειρία σου από την πάντα? Μια χαρά μου αρέσει. Μια χαρά. Έβλεπα πριν πόσα έδινε ο Γιώργος στον καθένα, οπότε θα σου το αποκλείψω στο τέλος. Είναι όλοι χαρούμενοι. Λοιπόν, the red one. Ορφές. Γεια σου, Ορφές. Ακούσματα όπως παλιό αμερικάνικο αλλά και αγγλικό ροκ, όπως Scorpions, αλλά και σε πιο θράσεις καταστάσεις όπως Metallica, Iron Maiden, αλλά και όπως Doors. Είσαι classic rock. Ναι, mm-hmm. Δεν είμαι δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. In the black one. Ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Τώρα. Ναι, το μικρόφωνο αυτό. Θα βγει. Ωραία. Είμαστε live, το ξαναπαραλαμβάνω και σας περιμένουμε στο Adapt. Αγγείλουμε 652 παρεμπιπτόντως είναι στην κεφάλαια. Στάση κολυμπητήριο. Στάση κολυμπητήριο που λέει και ο Γιώργος για όσο δεν μετράμε. Εμένα τα ακούσματά μου είναι πιο πολύ στο 80's hard rock. Dokken, White Lion, Def Leppard, Mod Me Crew, τέτοια πράγματα. Αλλά και πιο νέα ακούσματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το Γιώργο θα το αφήσω για μετά, γιατί μια και πες για hard rock κτλ. Ακούμε τώρα στο background Guns N' Roses. Έτσι. November Rain, οπότε νομίζω θα σε καλύψω και νομίζω θα καλύψει και όλους μας. Πάμε, πάμε. Όσοι είναι επιλέγοντες. Έτσι. Και μετά θα μάθουμε και του Γιώργου τα ακούσματα. Ο Γιώργος δεν κρατιέται, θέλει να μου πει... Όχι, απλά δεν μπορώ να πω άλλο για βροχή. Δεν μπορείς να πει για βροχή. Δεν σ' αρέσει. Αρκετά φάγα. Είσαι το καλοκαίρι, δηλαδή. Εννοείται. Α, μάλιστα. Μακριά όχι. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, για πες με τα κομμάτια τώρα που ταιριάζουν με το καλοκαίρι και σ' αρέσουν και... Κομμάτια, μπάντες, καλλιτέχνες. Κοίτα, καλλιτέχνες θα σου πούμε, έτσι. Λοιπόν, Green Day, Blink, Paramore, Linkin Park, Evanescence, Korn, να πω κι άλλα. Μπόλικα έχω. Έχεις μπόλικα. Ναι. Ωραία. Άρα κάνετε μια μίξη τώρα όλα αυτά που μου είπατε, τις μουσικές. Ακριβώς. Και ετοιμάσετε το άλμπουμ σας, το οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, το πρώτο κομμάτι. Το οποίο θα είναι η πρώτη φορά που παίζετε σε ραδιόφωνο. Πολύ ωραία. Το οποίο πιστεύω και νομίζω ότι θα είναι το πέμπτο κομμάτι του άλμπουμ σας.
Σε σειρά είναι. Σε σειρά. Μάλλον δεν τα θυμάμαι, έτσι ότι σειρά σε γελάς. Το μαντεύω εγώ, ας πούμε, στο άλμπουμ θα είναι το πέμπτο κομμάτι, έτσι λέω. Και θα ρωτάει κιόλας, why. Why, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Για πες μου λίγο για το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι το πετύχαμε το πέμπτο. Λοιπόν, το why, όπως λέει και ο τίτλος του, είναι μια γενική απορία του γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και ξαφνικά βρισκόμαστε σε έναν κυκλώνα από καταστάσεις, γεγονότα και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και μένουμε ουσιαστικά με αυτή την απορία. Με αυτή την απορία και η δικιά μου έμπνευση είχε να κάνει με πράγματα που ουσιαστικά έχασα και δεν καταλάβαινα το γιατί τα έχασα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι και το άλμπουμ κιόλας. Ναι. Το δείχνουμε και στον κόσμο. Έχουμε πολλές κάμερες να σας πω σήμερα, οπότε πρέπει να ξέρω πού θα το κατευθύνω αυτό. Εκεί είναι η καμέρα μας. Μιλάμε. Μια από κάτω τα παιδιά να πούμε και μας κάνουν σήματα μόρς. Όσοι έρθετε, θα δείτε μια υπερπαραγωγή στη Μένη, χάρη στο Live Radio. Και φυσικά σε έναν καταπληκτικό χώρο στο Αντάρτ. Λοιπόν, πέσαμε σωστά. Είμαστε ok. Οπότε νομίζω είναι η στιγμή τώρα για να τα ακούσουμε. Είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή σε πρώτη μετάβαση στο Blue Radio Show στο Live Radio. Ακούμε το Fly, το κομμάτι των Destiny Heroes. Από το album The Master I Became. Blue Radio Show στο Live Radio με τους Destiny Heroes, το Undark. Είχαμε μείνει στο Monster. Ναι, σε αυτό το τέρας το οποίο είναι μονοπωλείο, εγώ τη βλέπω και το CD σας. Και βλέπω ότι σε στρωμάζει ή το χειρίζεται εσείς το Μάνστερ, το πέρασμα. Ουσιαστικά το εξώφυλλο έχει να κάνει ότι οι σκιές μας δημιουργούν το θέας που απεικονίζεται πάνω στο εξώφυλλο του CD και εμείς το αντιμετωπίζουμε. Έχετε και ουσιαστικά το νόημα είναι ότι αντιμετωπίζεις τον ίδιο στον εαυτό, γιατί αυτό το θέας βρίσκεται μέσα σου. Έχετε τα όπλα και τον τρόπο για να το κάνετε αυτό ή είναι κάτι το οποίο το έχετε φτιάξει σαν μια εικόνα σε μια σκέψη. Το πιστεύω είναι στο προσωπικό επίπεδο του καθενός του πόσο μπορεί και έχει τη δύναμη και τα όπλα να το αντιμετωπίσει. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι η ανθρωπότητα στο ποσοστό της το καταπολεμά, αλλιώς θα είχαμε γίνει τελείως ζούγκλα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι σας λέω με τις κιθάρες στα χέρια που θα ήταν μια καλή ιδέα να πάρουμε μια γεύση από ένα κομμάτι σας, όποιο θέλετε εσείς επιλέξετε από το άλμπουμ σας, να το ακούσουμε λίγο ακουστικά, Unplugged, και για να πάμε μετά τις 9, να πάμε σε ένα πλήρες Unplugged session, το οποίο θα απολαύσουμε ότι μας έχουμε ετοιμάσει Destiny Heroes. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε το Breakup Song, το οποίο, όπως λέτε τίλος, είναι ένα κομμάτι χωρισμού. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε Destiny Heroes, το Live Radio, στο Blue Radio Show. It's not enough.
for the better. But I never had more peaceful day. And that is the reason for discussion. Everything we say makes no sense. I've been screaming again and again, but you went so far away. Let me let you know. Let me let you know. Let me let you know that it's over. Yes, I'm broken. I get better every day. I moved on, but I need you anyway. You may say you love me too, but it's not enough today. No, it's not. No, it's not. No, it's not και καλή αρχή σε όσα έχετε ετοιμάσει. Ευχαριστώ.